Ο προπονητής των επιτυχιών επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης για να την αναστήσει. Ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο άνθρωπος που οδήγησε τη Βασίλισσα σε 3 σερί Champions League, ανταλαμβάνει το έργο να βγάλει τη Ρεάλ από το αγωνιστικό τέλμα. Οι Μαδριλένοι παρουσίασαν τον Γάλλο τεχνικό για δεύτερη φορά. Ξέρω πως είναι μια μοναδική ημέρα για όλους και είμαι χαρούμενος. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όπως είπε και ο πρόεδρος, χαίρομαι που γύρισα σπίτι μου. Όταν έφυγα ήταν η κατάλληλη στιγμή για εμένα. Μετά από 2,5 χρόνια και όλα όσα είχαν συμβεί, κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν κάτι που χρειαζόταν η ομάδα. Τότε ήταν η σωστή απόφαση. Τώρα, 9 μήνες μετά, ξεκουράστηκα και είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Είχα και άλλες επιλογές. Μπορούσα να πάω στο εξωτερικό, αλλά δεν το ήθελα πραγματικά. Θέλω να γυρίσω εδώ και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τελειώσουμε καλά τη χρονιά και να προετοιμαστούμε για την επόμενη. Αλλά για να γίνει αυτό, ξεκινάμε από τώρα. Οι οπαδοί της Ρεάλ είναι χαρούμενοι. Μόλις το έμαθα, είναι πολύ καλό. Είναι προπονητής που είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Ένας πρώην ποδοσφαιριστής και πιστεύω ότι θα φέρει ξανά επιτυχίες. Πρέπει να σώσει ό,τι μπορεί και να προκριθούμε στο Champions League, το οποίο είναι το μοναδικό που έχει απομείνει. Είναι σημαντικό για αυτόν να έχει το χρόνο για να ξεκινήσει καλά την επόμενη σεζόν. Είναι μια σωστή απόφαση, γιατί νομίζω ότι ο Μουρίνιο δεν θα ήταν καλή επιλογή. Δεν έχει καλές σχέσεις με την ομάδα. Όλοι στη Ρεάλ ελπίζουν πως ο Ζινεντίν Ζιντάν θα καταφέρει να οδηγήσει ξανά στην κορυφή την ομάδα στη μετά Ρονάλντο εποχή. Το αν θα τα καταφέρει θα φανεί στο μέλλον.